μη γίνου γυναίκα του κόλπου σου, μη δε διδάξεις επί σε αυτόν παιδείαν πονηράν. Δηλαδή, μη γίνου γυναίκα του κόλπου σου, γυναίκα του κόλπου μου, δηλαδή της αγκαλιάς μου, δηλαδή η γυναίκα μου, η σύζυγός μου. Λοιπόν, μην είσαι ζηλότυπος για τη γυναίκα σου που αναπάβεται στην αγκαλιά σου. Ούτε να διδάξεις αυτήν εις βάρος σου τέτοια κακή συνήθεια. Ποια συνήθεια? Το να γίνει και εκείνη ζηλότυπος. Όπως βλέπετε, αναφέρεται στο μεγάλο και επίμαχο εκείνο θέμα της συζυγικής ζηλοτυπίας. Η συμβουλή είναι ότι ο σύζυγος δεν πρέπει να ζηλοτυπεί τη σύζυγό του που είναι τόσο κοντά του. Δεν πρέπει. Και βέβαια δεν θα μας απασχολήσει το θέμα της ζηλοτυπίας σε όλες τις πλευρές της, όπως επί παραδείγματι η επαγγελματική ζηλοτυπία, η ζηλοτυπία του άλλου περί τα οικονομικά και το καθεξής. Όχι, εδώ δεν θα μιλήσουμε γενικά για το θέμα της ζηλοτυπίας, αλλά εντελώς ειδικά δια την ζηλοτυπία που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους συζύγους και ειδικότερα, αν το θέλετε, δια την ζηλοτυπία που μπορεί να υπάρξει στον άνδρα εις βάρος της γυναικός μας. Τι είναι η ζηλοτυπία? Είναι το αίσθημα της αποκλειστικότητας. Αυτό είναι η ζηλοτυπία. Όταν θέλω να έχω αποκλειστικά κάτι ή πρόσωπο ή αντικείμενο. Δεν θα ήθελα να το έχει άλλος. Να το έχω αποκλειστικά μόνο εγώ. Έτσι, η ζηλοτυπία είναι ο φόβος μη χάσω αυτό που κατέχω και δεν θα ήθελα ποτέ να ανήκει σε κάποιον άλλον ή και σε κάποιον άλλον. Θα ήθελα μόνο εγώ να είμαι ο κάτοχος. Σας είπα να έχω εγώ την αποκλειστικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα σύζυγος θα ήθελε να έχει την γυναίκα του αποκλειστικά δική του. Θα μου πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Δηλαδή μπορεί να μοιράζεται τη γυναίκα κάποιου ή κάποιος άλλος? Περί αυτού όχι. Δεν είναι εκεί. Βεβαίως η γυναίκα είναι αποκλειστική, όπως και το σπίτι σου είναι αποκλειστικό. Είναι για σένα το σπίτι σου. Δεν είναι εκεί. Αλλά παίρνει μία νοσηρά μορφή το πράγμα, ώστε όταν η σύζυγος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να κοιτάξει από δίπλα, λίγο να κοιτάξει δίπλα, να πει ο σύζυγος, ποιον κοιτάς, γιατί κοιτάς? Οπότε βλέπει κανένας εδώ, όχι ότι θα χάσεις τη γυναίκα σου, δική σου, αλλά ο φόβος μη τη χάσει τη γυναίκα του διεγείρει μέσα στην ψυχή του ανδρός την ζηλοτυπία. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Μία γυναίκα, αν δει τον σύζυγό της για μια στιγμή να κοιτάζει από εδώ ή από εκεί, τον ζηλοτυπεί και τον παρακολουθεί, πού στρέφει τα μάτια του, και μετά να του κάνει σκηνές ζηλοτυπίας, όπως λέγονται στο σπίτι, κάποτε μπροστά και σε άλλους ανθρώπους, κάποτε δημοσίως. Και αυτό είναι φοβερό. Ξέρετε πόσοι καυγάδες έχουν γίνει δημοσίως? Γιατί διηγέρθη, θα λέγαμε, η ζηλοτυπία ή της γυναικός ή του ανδρός, και να αρχίσει να εξτομίζει ο ένας ή ο άλλος εναντίον του άλλου συζύγου ό,τι μπορεί να πει μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των άλλων ανθρώπων. Αλλά πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι η ζηλοτυπία είναι ένα από τα πιο ισχυρά πάθη και τα πλέον δυσθεράπευτα. Για να μην απογοητεύσω, δεν λέγω βεβαίως αθεράπευτον, αλλά λέγω δυσθεράπευτον, για να μην απογοητεύσω. Θυμάμαι κάποτε ένα ζεύγος πολύ ηλικιωμένων ανθρώπων, δεν ξέρω πάντως ζηλοτυπούσε τον σύζυγο εκείνη, μακαρίτες και οι δυο προπολών πολλών ετών, και κάποτε εκείνη είχε σπάσει το πόδι της ή το στο κρεβάτι, συνεπώς είχε κινητοποιηθεί. Ο σύζυγος κι αυτός είχε πάθει γεροντική μαλάκινση,
δεν μπορούσε πια τίποτα να κάνει, ήταν σαν ένα απέναντι κρεβάτι. Βέβαια στο σπίτι των παιδιών των. Αγαπητοί μου, ο ένας κρατούσε το ένα κρεβάτι και ο άλλος κρατούσε το άλλο κρεβάτι. Πολύ δικαιωμένοι άνθρωποι. Και να του πιέλει και να του λέει, εσύ που με απατούσες, εσύ που έκανες, εσύ που έδειξες. Συνέχεια, 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 αγαπητοί μου. Εγώ ήμουν μικρός και το έβλεπα αυτό. Ξένο σπίτι το. Είμαστε γείτονες και το έβλεπα αυτό. Και αγαπητοί μου, έβγαλα το συμπέρασμα, όπως και τα είδα τόσα και τόσα πράγματα, ότι αν όχι αθεράπευτον πάθος, όπως σας εξήγησα, τουλάχιστον δυσθεράπευτον πάθος. Και εκείνος που τα έχει πρέπει να λυπείται. Πρέπει να λυπείται. Μόνο αν παρακαλέσει θερμά το Θεό. Θερμά. Δηλαδή, ζητήσει τη χάρη του Θεού, τότε ίσως να θεραπευτούν πολλά πράγματα. Η ρίζα που τρέχει την ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός. Σας είπα προηγουμένως ότι τι είναι η ζηλοτυπία, είναι το αίσθημα της αποκλειστικότητας. Καλά, η γυναίκα σου είναι γυναίκα σου. Βέβαια γυναίκα σου. Αλλά για αυτή την περίπτωση να μην τη δει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα βγει στην αγορά. Δεν θα πάει μια επίσκεψη. Όχι, ούτε να τη δει άνθρωπος. Μα πώς είναι δυνατόν? Όχι. Διότι έχουμε και βαθμούς βεβαίως ζηλοτυπίας. Θα είναι σε υπερβολικών βαθμών και νοσηρότητας αυτή η ζηλοτυπία. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ρίζα που τρέχει στην ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός. Και για να πω εκείνο το θαυμάσιο που είχε πει ένας σύγχρονος ψυχολόγος, είπε το εξής, Αμερικανός αυτός, ένα βιβλίο του μετεφράστηκε ελληνικά, ότι αν θέλετε, λέγει, να θεραπεύσετε τον ιδονισμό, την φιλιδονία, θεραπεύσατε τον εγωισμό. Διότι πίσω από τη φιλιδονία είναι ο εγωισμός. Και πίσω από την ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός. Αυτό που θέλω εγώ. Αυτό που θέλω εγώ. Είναι, πραγματικά είναι φοβερά. Πάντως, η ζηλοτυπία είναι ακόμη ένα σαράκι που κατατρώγει των γάμων και τον καθιστά αληθινά δυστυχισμένων. Φάνει μέχρι το φόνο η ζηλοτυπία. Κάποτε μπορεί ένας άνδρας να σκοτώσει τη γυναίκα του μόνο από ζηλοτυπία. Και όταν προσαχθεί στο δικαστήριο να πει το εξής οξύμορον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή την αγαπούσα την εσκότωσα. Αυτό το οξύμορον. Μα πώς αφού την αγαπούσε την εσκότωσα. Αν διότι την αγαπούσε ζηλότυπα. Διότι δεν είναι το η αγάπη αληθής, ή το η ζηλότυπος αγάπη. Και είναι φοβερό πράγμα. Η ζηλοτυπία άλλοτε έχει βάση, όπως περιπίν μπορεί να είναι μία αφορμή υποψία. Άλλοτε όμως δεν έχει βάση και είναι τελείως παθολογική. Δεν έχει βάση, όπως επί παραδείγματι ένας άνδρας αντιληφθεί στη σύζυγό του μία κίνηση όχι καλή. Όχι ζηλότυπα να υποψιαστεί. Όχι. Να δει κάτι που δεν πάει καλά. Βεβαίως αρχίζει ο άνθρωπος να ανησυχεί. Εδώ δεν έχουμε βεβαίως μία νοσηρά ζηλοτυπία. Οφείλει δε να προστατεύσει την γυναίκα. Όπως και το αντίστροφο. Η γυναίκα όταν δει το σύζυγό της να κινείται λίγο ύποπτα. Όχι να είναι κανείς καχύποπτος. Να είναι παθολογικά καχύποπτος. Γιατί? Διότι πλάι στη ζηλοτυπία είναι και η καχυποψία. Και αυτή είναι πάθος φοβερών. Αλλά απλώς, ενώ αγαπάει τον ανθρωπό του, βλέπει κάτι δεν πάει καλά. Τότε δεν θα πρέπει να παρακολουθήσει και να προσέξει πού πάμε, τι γίνεται. Εδώ λοιπόν, θα λέγαμε, έχει μια βάση, αν υποτεθεί και εμφανίζεται μία ζηλοτυπία. Είναι μια αφορμή υποψίας που δόθηκε, ένα κάτι. Αν όμως δεν υπάρχει η αφορμή, τότε είναι παθολογική αυτή η ζηλοτυπία. Είναι νοσηρή. Η ζηλοτυπία, όπως σας είπα, αναφέρεται σε πολλά πράγματα, κυριότατα όμως σε θέματα σύζυγικής πίστεως. Προπαντός και κυρίως. Μήπως η γυναίκα μου με απατήσει. Βλέπετε τον άνθρωπο, τον καχύποπτο και ζηλότυπο, πάει στο μαγαζί του και υποφέρει. Θα πάρει τηλέφωνο να δει η γυναίκα του είναι εκεί. Αν κάποια στιγμή βγει έξω και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάει, πού ήσουν? Εκεί θα τα ψωνίσω. Μπαίνει μέσα στο μυαλό κάτι. Μήπως είναι οτιδήποτε. Ή
τηλεφωνάει με κάποιον άλλον και ήταν τεθλιμμένο το τηλέφωνο η γραμμή. Με ποιον μιλούσε, με ποιον, όχι με ποια, με ποιον μιλούσε. Αλλά έχουμε όμως κι άλλες αφορμές ζηλοτυπίας, όπως είναι το θέμα της ωραιότητας. Μπορεί ο σύζυγος να ζηλεύει τη γυναίκα του μόνο και μόνο γιατί είναι ωραία. Και τη ζηλεύει να μην την έχει κανένας άλλος, ή ακόμη αν υποτεθεί ότι ο ίδιος είναι άσχημος, και όπως δεν είναι, βγαίνουν μαζί οι άνθρωποι, κοιτάζουν αμέσως εκείνη. Εκείνο δεν το κοιτάζουν και τότε ζηλοτυπεί, διότι δεν κοιτάζουν και αυτόν. Ακόμη και σε θέματα ευστροφίας και ευφυΐας. Μπορεί η γυναίκα να είναι εύστροφος, να παίρνει το μυαλό της στροφές, να είναι έξυπνη η γυναίκα. Και ο σύζυγος να μην είναι πολύ εύστροφος. Και βλέποντας ότι μπορεί η γυναίκα να έχει κάποια προβολή και να την προσέχουν περισσότερο, πάλι να ζηλοτυπεί την γυναίκα του, γιατί αυτή είναι ευφυΐς. Ή ακόμη να είναι η σύζυγος να είναι λίγο περισσότερο μορφωμένη από εκείνον. Εδώ πια, αγαπητοί μου, μην τα ρωτάτε. Γι' αυτό σας έχω πει κι άλλοτε ότι σε ένα γάμο να προσέχουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να είναι η γυναίκα πιο μορφωμένη από τον άνδρα, είναι επικίνδυνο πράγμα. Διότι κάποια στιγμή θα ζηλοτυπήσει ο σύζυγος. Όταν σε μια συντροφιά μορφωμένων ανθρώπων η σύζυγος έχει ένα λόγο και μπορεί να παρακολουθεί μια συζήτηση, ο δε σύζυγος κάθεται σαν ένα κουτσουράκι δίπλα, επέστε μου. Όσο αρετή και να έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα νιώσει άσχημα. Γιατί γίνεται τούτο, να μην αφήνει τη γυναίκα του να πηγαίνει σε τέτοιες εκδηλώσεις, μόνο και μόνο για να μην φαίνεται εκείνη. Και την περιορίζει στο σπίτι. Όχι, δεν θα πας σε εκείνη την τροφιά. Όχι, δεν θα έρθουν άνθρωποι διανοούμενοι στο σπίτι μας. Μόνο και μόνο διότι τη ζηλεύει, επειδή είναι περισσότερον μορφωμένη. Ακόμη μπορεί να τη ζηλέψει και ως προς την ηλικία. Αν υποτεθεί ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, να πει, κοίταξε, εγώ τώρα άρχισα να γερνάω και η γυναίκα μου ακόμη νέα, και να αρχίσει να την ζηλεύει, ή ακόμη να έχει μια υγεία καλύτερα από εκείνον. Βέβαια, πάλι κάνω μια παρένθεση, ότι δίνονται αυτά να είναι και αντίστροφα, μην το ξεχνάτε, δηλαδή όχι όλα, όπου είναι δυνατό να είναι. Μπορεί να είναι εκείνος πολύ ωραίος και αυτή να μην είναι ωραία. Κάποτε το βλέπουμε αυτό. Θα το έχετε δει και εσείς, βέβαια, στον κόσμο ζούμε, να βλέπει κανείς έναν πάρα πολύ ωραίον άνθρωπο, πολύ καλοκαμωμένον άνθρωπο, άνδρα, και να έχει μια γυναίκα που να είναι και εγώ δεν ξέρω τι να είναι. Και να λέει κανένας, άνθρωπε μου, πώς εδιάλεξες αυτήν τη γυναίκα. Ακούστε, το λες εσύ πώς την εδιάλεξε. Σε εκείνον είναι η εκλογή του. Σε σένα περισσεύει. Δεν έχει δικαίωμα να πεις τίποτα εσύ. Όμως, μπορεί όμως μια τέτοια γυναίκα να ζηλοτυπήσει τον σύζυγό της. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Αλλά ακόμη θα σας έλεγα και σε θέματα αρετής μπορεί να υπάρχει ζηλοτυπία. Όταν ο σύζυγος, είναι δυνατόν θα μου πείτε, ναι. Όταν ο σύζυγος δει τη γυναίκα του να έχει μια πνευματική προκοπή, τότε να τη ζηλέψει και να μην την αφήνει να πηγαίνει στην εκκλησία, να ακούσει λίγο λόγο Θεού, έτσι, για να μην είναι εκείνη καλύτερη από αυτόν. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ακρεχνώς δαιμονικό. Αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω και μια ιστορία. Είναι η ιστορία του Ιακώβ με τις δυο τις γυναίκες που ήσαν αδελφές. Βέβαια, κατά λάθος ο Ιακώβ πήρε δύο γυναίκες. Την ιστορία την ξέρετε, να μην την διηγούμε γιατί να μην μας πάρει ο χρόνος. Αλλά η πρώτη, η Λία, ήταν πολύτοπος. Δηλαδή πολύτοπος, έκανε παιδιά. Ενώ αντιθέτως η Ραχήλ ήταν άτεκνος. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό. Και μάλιστα σε μια εποχή που βρισκόμεθα κάπου στα 1800 χρόνια π.Χ. 1900 π.Χ. ήταν πάρα πολύ φυσικό, που τότε η τεχνογνωσία θεωρείται ευλογία από τον Θεό, να ζηλοτυπεί την αδελφή της, την Λία. Αλλά και το αντίστροφο. Η Ραχή ήταν πολύ ωραία, ενώ η Λία δεν ήταν ωραία. Είχε, λέει, πολύ πολύ μικρά μάτια τίμπλικα. Οπότε τώρα η Λία με τη σειρά της ζηλεύει τη Ραχή, γιατί είναι ωραία. Ναι, μεν δεν έχει παιδιά, αλλά είναι ωραία όμως. Και επειδή το ωραία, ο Ιακώβ αγαπούσε πιο περισσότερο τη Ραχήλ από τη Λία.
Εξάλλου η πρώτη πρόταση που έγινε για γάμο από τον πεθερό του, τον Λάβαν, ήταν η Ραχήλ. Σας είπα κατά λάθος, εντός εισαγωγικών, σκόπιμο είπε εκ μέρους του Λάβαν. Αναγκάστηκε τις δύο γυναίκες να πάρει. Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι οι δύο γυναίκες αυτές είχαν βρεθεί αντίδειλες, ήσαν αδελφές. Κάποτε, ποιος πως έχει εξής επεισόδιο. Ειδούσα δε Ραχήλ, ότι ούτε έτω και το Ιακώβ, και εδήλωσε Ραχήλ την αδελφήν αυτή και είπε το Ιακώβ, δώσμη τέκνα, ειδε μη τελευθήσω εγώ. Βλέπει ότι η αδελφή της γενοβολά, κάνει πολλά παιδιά, αυτή τίποτα. Τότε εζήλωσε, λέει η Ραχήλ την αδελφή αυτή, τη ζηλοτύπησε και λέγει στον άνδρα της, τον Ιακώβ, δώσμη τέκνα, δώσμου παιδιά. Αλλιώτικα βάζει και απειλή. Θα αυτοκτονήσω. Εάν δεν μου δώσεις παιδιά, θα αυτοκτονήσω. Θυμωθείτε Ιακώβ, τη Ραχήλ είπεν αυτή. Μη αντί Θεού εγώ ημί, ώστε στέρισε σε καρπών κοιλίας. Θύμωσε Ιακώβ. Μήπως είμαι Θεός, λέγει εγώ, για να αποκτήσεις εσύ παιδί, εγώ τι σου θέω. Αν το θέλετε, είχε απόλυτο δίκιο, διότι επιτέλους, αφού με κοιλία έκανε παιδιά, το ότι δεν έκανε με τη Ραχήλ, έφταιγε η Ραχήλ. Άρα λοιπόν δεν έφταιγε ο Ιακώβ. Τι είμαι, λέει εγώ, Θεός, για να σου δώσω παιδί. Αν εσύ θες και δεν κάνεις παιδί. Κάποια μέρα, ο μεγάλος γιος της Λίας, ο Ρουβίν, πήγε στα χωράφια τότε που θερίζουν και βρήκε κάτι μήλα μανδραγορών και τα έφερε στη μητέρα του τη Λία. Τότε η Ραχήλ λέει στο παιδί, σε παρακαλώ δώσε μου αυτά τα μήλα του μανδραγόρα. Και τα είχε ζητήσει διότι επιστεύεται στην εποχή εκείνη, ακόμη και σήμερα πιστεύεται αυτό, ότι τρογόμενα τα μήλα του μανδραγόρα, ίσως είναι και δηλητηριώδης ο μανδραγόρας, δεν ξέρω πιο πολλά, ότι λύεται η στήρωση. Ότι δηλαδή αν φάει τα μήλα του μανδραγόρα, θα το πω σύγχρονα, το στυροβότανο να το πούμε. Προσέξτε, το στυροβότανο δεν είναι ο μανδραγόρας, αλλά ούτε καν βότανο μου φαίνεται. Είναι κάτι, λέγει, τρώει το πρόβατο, λέει, ένα βότανο και θα το βρεις εσύ, δεν ξέρω, θα το βρεις μέσα στο πρόβατο, θα το φάει η στήρα γυναίκα να κάνει παιδί. Παραμύθια, αγαπητοί μου, προσέξτε. Το πόσο κυκλοφορεί το λεγόμενο στυροβότανο, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Και δεν είναι έτσι απλά, αλλά συνοδεύεται και με κάποια λόγια. Και αυτά τα λόγια είναι και μαγικά. Μην το ξεχνούμε. Το δε στυροβότανο το συνιστούν όχι μόνο για να κάνει παιδιά, αλλά και για διάφορες αρρώστιες ανίατες. Λοιπόν, προσοχή παρακαλώ. Και έτσι επιστεύεται ότι αν φάει τα μήλα του μανδραγόρα, μια στήρα γυναίκα, ότι θα αποκτούσε παιδιά. Εκεί που ζητούσε, στο γιο σπίτι μένανε φυσικά, εκεί που ζητούσε από τον Ρουβίν η Λία αυτά τα μήλα, μπαίνει στη μέση η Λία και της λέγει της Ραχήλ, ούχι κανόνση ότι έλαβες τον άνδρα μου, μη και τους μανδραγόρας του Υιού μου λείψει. Δε σου είναι αρκετό το ότι είσαι ωραία δηλαδή και έχεις πιο πολύ εσύ τον άνδρα μου, παρότι εγώ τώρα θέλεις να πάρεις και, και τον μανδραγόρα από το παιδί μου. Δηλαδή δηλωτυπία. Ζηλοτυπία και από τη μια μεριά και από την άλλη. Πάντως, αγαπητοί, εκείνο το ημιστήχιον που λέει «Μη διδάξεις επί σε αυτόν παιδείαν πονηράν», «Μη διδάξεις τη γυναίκα σου», λέει, «παιδείαν πονηράν», μπορούσαμε να το πούμε καταρχάς στη συνήθεια εκείνη του συζύγου να μαθαίνει, δυστυχώς το έχω διαπιστώσει αυτό, είναι φοβερό, να μαθαίνει τη σύζυγό του πονηρά πράγματα, βρώμικα λόγια, πολύ βρώμικα λόγια, βομολοχίες, ώστε να τις ακούει ο άνδρας και να ευχαριστείτε. Καταλάβατε με το μυαλό σας. Να μαθαίνει τη σύζυγο διαστροφές, να μαθαίνει την σύζυγο κάπνισμα, να μαθαίνει την σύζυγο υνόπνευμα, να μαθαίνει ό,τι βρώμικο. Γιατί έτσι έχει μάθει αυτό. Και γι' αυτό λέει εδώ, μη δε διδάξεις επί σε αυτόν παιδείαν πονηράν. Πρόσεξε, λέγει, μη μάθεις τη γυναίκα σου τέτοια πράγματα. Ακόμη υπάρχει και η περίεργη εκείνη μέθοδος, αγαπητή, υποδαβλήσεως της ζηλοτυπίας του άλλου για να εξασφαλιστεί η αγάπη. Λένε μερικοί, εγώ θα κάνω τη γυναίκα μου να ζηλέψει για να με αγαπάει εμένα.
γιατί έχει το αίσθημα της μειονεκτικότητας, ότι δεν τον αγαπάει η γυναίκα του. Και κάνει λοιπόν ότι έχει φιλενάδα, κάνει, δεν έχει τίποτα. Κάνει ότι κοιτάζει άλλες γυναίκες για να υπεγείρει την ζηλωτική αντισυζύγου και με τον τρόπο αυτό να κάνει τη γυναίκα του να τον αγαπάει πιο πολύ. Δεν υπάρχει πιο ανόητη και πιο επικίνδυνη μέθοδος. Και πολλές φορές ο ζηλωτικών ζητάει από τον άλλον περιπινοάμε. Να ζητάει από τη γυναίκα ότι δεν τον απάτησε. Να ζητάει να πάρει όρθους από το εικόνισμα, να κατεβάζει το εικόνισμα κάτω και να λέει ορκίσου πάνω στο εικόνισμα ότι δεν με απατά. Και να εξαναγκάζει την γυναίκα με έναν τρόπο που δεν... Μάλιστα έχω πάρα πολλές φορές ακούσει η γυναίκα να αναγκάζεται με αυτή την αδικία που της κάνει ο σύζυγός της πράγματι να πηγαίνει στην αμαρτία. Γιατί ακριβώς αδίκω στην κατηγορία σύζυγος. Φτάσου λοιπόν βρε αδελφέ να λέει και η γυναίκα όλο με υποπτεύεται. Φτάσου λοιπόν και εγώ να σε μάθω τι θα κάνω. Να σε μάθω τι θα κάνω και εγώ. Βέβαια τρομερά πράγματα. Βλέπετε που καμιά φορά εξωθεί ο σύζυγος την σύζυγό του με το να την πιέζει να πάρει όρθους ή ό,τι άλλο για το θέμα αυτό.